Θα έλεγα λοιπόν το εξής καταρχάς, ότι για ποιο λόγο θα πρέπει να πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Αν μου πείτε εσείς ένα λόγο θα σας απαντήσω. Για να πέσουν τιμές λέμε. Λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά εδώ μπροστά μου, τα έχω εδώ μπροστά μου, ναι, είναι φάρμακα μη συνταγογραφούμενα. Ωραία. Και παρακαλώ πολύ να τα δείξετε για να καταλάβετε τα μερικά βλέπουμε πράγματα. Ήδη. Τα βλέπουμε αυτά ήδη. Πριν από δύο χρόνια, ναι, αυτά πριν από δύο χρόνια συνταγογραφούντο. Ήταν φάρμακα τα οποία γράφαν οι γιατροί. Φάρμακα. Μάλιστα. Το ότι σήμερα είναι μη συνταγογραφούμενα δεν σημαίνει ότι δεν είναι φάρμακα. Έχω λοιπόν εδώ τιμές. Τιμές ίδια συσκευασία και αποδείξεις. Αυτή είναι μια απόδειξη από τα Boots. Από τα Boots. Ναι. Από τα Boots. Που είναι ίδια συσκευασία ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ακριβώς το ίδιο. Το βλέπουμε, ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, βλέπετε. Στα Boots κάνει 15,85. Ναι. Στην Ελλάδα κάνει 4,99. Πάμε. Ναι. Στα Ντεπών. Στα Ντεπών, ναι, που λέμε για πολλές συσκευασίες. Ναι. Στο Ντεπονάκι. Στην Ελλάδα κάνει 0,09 αναταμπλέτα. Και ναι, πάμε στα άλλα. Για 60 ταμπλέτες, η κάθε ταμπλέτα κάνει 42 λεπτά. Για 90 ταμπλέτες, 36 λεπτά. Για 120 ταμπλέτες, 29 λεπτά. Θέλετε να μας αποδείξετε ότι είναι πιο ακριβά. Για 180 ταμπλέτες, 25 αυτό λεπτά. Να μας πείτε, προσέξτε. Αυτό μας λέτε ότι θα είναι πιο ακριβά αν βγουν στην αγορά. Σαφέστατα, και θα σας πω κάτι άλλο. Κοιτάξτε. Αυτό θα είναι η απόλυτη ανομαλία, κύριε Λουράντο. Τι μας λέτε τώρα. Δεν είναι. Αυτό που λέτε, ορίστε, θα είναι η απόλυτη ανομαλία της αγοράς. Εάν ανοίγει την αγορά και οι τιμές αυξάνονται, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ακούστε να δείτε κάτι. Στην Ευρώπη, γιατί αυξήθηκαν οι τιμές. Και ξέρετε κάτι, εσείς εκπροσωπείτε το λιανεμπόριο σε καταναλωτικά προϊόντα. Το φάρμακο δεν είναι καταναλωτικό προϊόν. Ναι. Το φάρμακο είναι φάρμακο. Φάρμακο. Και δεν μπορείτε να ληστεύετε, δεν μπορείτε για το δικό σας κέρδος να ληστεύετε τους Έλληνες. Προσδοκάτε μόνο δικό σας κέρδος. Δικό σας κέρδος προσδοκάτε μόνο. Κύριε Μακρύ, δώστε μια απάντηση. Ένα λόγο, μα... Να σας δώσω μια απάντηση ο κύριος Μακρύς, ένα λεπτό που ληστεύει. Επιτρέψτε μου, γιατί ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση. Να τον ακούσουμε, το ληστεί, ένα λεπτό. Εγώ σεβάστηκα αυτό που είπατε. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Εγώ δεν γύρισα σας να πω ότι είστε κακή συντεχνία. Δεν μου επιτρέπετε, γιατί εγώ είμαι συνδικαλιστής από το 1974, 40 χρόνια στο λιανεμπόριο. Που το ξέρω πάρα πολύ καλά. Συντεχνία είστε, συντεχνία. Και δεν είναι εγωιστικό αυτό. Συντεχνία είστε. Προσπαθεί. Για σιγά ρε παιδιά, να ακούσουμε ένα λεπτό. Και πολύ τεχνία τώρα, αλλά δεν συζητήσουμε λίγο. Γιατί το πανεπιστήμιο λέει διαφορετικά πράγματα. Ναι. Στο πανεπιστήμιο όλοι μάθαμε ότι ο ανταγωνισμός είναι ο μόνος δάσκαλος και αποτελεσματικός πιεστής των τιμών. Από το έθνος. Αν θέλετε να κάνετε αυτά που λέτε, αναλύετε την έννοια του λιανεμπορίου. Στα σούπερ μάρκετ. Μισό ρε παιδιά, μισό λεπτό. Να πάρτε ακρίβεια. Κύριε Λουράντο, μην τα μπερδεύουμε όλα. Θα μιλήσουμε για τις τιμές στα τρόφιμα. Τώρα μιλάμε για τα φάρμακα. Μιλάω για τα φάρμακα. Μα ακριβώς. Αν ο κύριος Λουράντο αισθάνεται λιανέμπορος με την ανάλυση που κάνει, ας βγει στην ελεύθερη αγορά που λέμε εμείς, να πάρουν όλοι αυτό που μπορούν να εξυπηρετήσουν και γιατί να βγει και αυτός να και να ανταγωνιστεί. Και δεν είστε μάγος γιατί για να ξέρετε να τη συμπεριφορά των τιμών στο μελούμενο χρόνο. Παρακαλώ πολύ, αφήστε εμείς που ξέρουμε καλύτερα το λιανεμπόριο να σας πούμε τι θα γίνει. Μισό λεπτό, κύριε Μακρύ. Θα γίνει μείωση των τιμών. Μισό λεπτό, κύριε Λουράντο, μισό. Ένα με ερωτήσεις και προς τους δύο. Πρώτον, εάν θεωρείτε ότι είναι λίγα τα σημεία πώληση των φαρμάκων. Υπάρχουν χιλιάδες φαρμακεία στη χώρα. Σε κάθε γειτονιά υπάρχουν 4-12 χιλιάδες. Ναι. Εάν θεωρείτε λοιπόν ότι είναι τόσο λίγα τα σημεία πώληση των φαρμάκων, ώστε δημιουργούν ένα μονοπωλιακό καθεστώς και κρατάνε τις τιμές ψηλά. Ένα προς τον κύριο Μακρύ η ερώτηση. Είναι φαρμακείο, έτσι. Δύο προς τον κύριο Λουράντο η άλλη ερώτηση. Και εσείς γιατί πάτε και μπλέκετε με τα καλλιτικά και τις παντόφλες. Και τα έχετε κάνει σούπερ μάρκετ τα μαγαζιά σας. Ναι. Αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, το λιανεμπόριο είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος αναπτύσσεται, ζυμώνεται και βγάζει σωστά και λάθος αποτελέσματα. Μάλιστα. Αν υπήρχε αυτή η λογική στο λιανεμπόριο και γενικά στο εμπόριο, δεν θα ανοίγανε τόσα πολλά φαρμακεία. Βουτρώνε φαγητό και διάφορα άλλα τέτοια. Θα έλεγε ο άλλος. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να φάμε και δεν χρειάζεται να ανοίξουμε άλλο. Δεν θα ανοίγαν επίσης επιπλέον σούπερ μάρκετ. Ωραία. Δεν θα ανοίγαν επιπλέον μαγαζιά. Ωραία. Σημαίνει ότι ο επόμενος που ανοίγει κάτι θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο από το προηγούμενο, να προσφέρει μια καλύτερη τιμή, μια καλύτερη εξυπηρέτηση και σωστά, να επιβιώσει. Σωστά. Αυτή είναι η έννοια του εμπορίου. Δεν είναι στατικό το εμπόριο. Ναι. Αυτό λέμε και είναι όμως το φάρμακο
εμπορικό αγαθό, αμέσως κύριε Λουράντο. Μόνο τα ζει. Να σας πω κάτι. Ναι. Γιατί η παντόφλα που πουλάνε δεν είναι εμπορικό αγαθό. Αυτό θα μας απαντήσει ο κύριος Λουράντος τώρα. Να απεκδηθούν τα πάντα. Όπως και τα περίπτερα που έχουν γίνει μικρά πολυκαταστήματα, να απεκδηθούν τα πάντα και να κλειστούν οι αγορές. Δεν επιτρέπεται. Ναι, αλλά δεν γίνει όμως. Θα κάνουμε όλοι όλα. Μια δημοκρατία και ελευθερία μπορεί ο καθένας να κάνει. Για απαντήστε κύριε Λουράντο. Μέσα αυτό που μπορεί. Μάλιστα. Ελάτε κύριε Λουράντο. Αν με αφήσει ο κύριος Μακρύς. Ελάτε κύριε Λουράντο. Ακούστε. Ο κύριος Μακρύς συγχαίει προφανώς τα καταναλωτικά προϊόντα με τα φάρμακα. Το φάρμακο, σας είπα, αυτά συνταγογραφούνταν πριν. Άρα είναι φάρμακα. Ναι. Λοιπόν, να ξέρει πολύ καλά ότι το φάρμακο δεν είναι καταναλωτικό προϊόν και συνεπώς δεν μπορεί να τα συμπεριλαμβάνει σε όλα τα είδη που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ούτε παντόφλες, όπως είπε, δεν είναι ούτε καλλιτικά, δεν είναι τίποτα. Ναι. Θα έλεγα όμως αντιθέτως ότι υπάρχουν κρέμες όπως είναι αυτές που περιέχουν φάρμακο. Υπάρχει αυτό που περιέχει ψευδοεφεδρίνη. Υπάρχει αυτό που περιέχει αντιφλεγμονώδες. Ακούστε, δεν παίζουν με τα φάρμακα για να κερδίσουν τα σούπερ μάρκετ. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Η πρακτική έχει αποδείξει ότι όπου απελευθερώθηκε στην Ευρώπη αυτό το φάρμακο που λέγεται μη σιφά, αυτό, σε αυτό μπορεί να έχετε δίκιο, κύριε Λουράντο. Το θέμα όμως ποιο είναι. Ότι εσείς θέλετε και να είσαστε στην αγορά, κύριε Λουράντο, και να κρατάτε κλειστό το επάγγελμά σας. Τα θέλετε όλα. Και στην αγορά να μπείτε με τις παντόφλες και την αγορά του φαρμάκου δικιά σας. Επομένως παντού μέσα. Κύριε Μακρύ, δεν ξέρετε τι λέτε. Ειλικρινά σας λέω ότι δεν ξέρετε τι λέτε. Στο άγχος σας. Μάλλον δεν ξέρετε τι ακούτε, κύριε Λουράντο. Σας παρακαλώ πολύ, σε βαστείτε κύριε Λουράντο, ελάτε. Να κερδίσετε στα σούπερ μάρκετ και να ληστεύετε τον κόσμο. Καθίστε δεν να ξέρετε την πολιτική, τι λέτε. Κύριε παιδιά, που αποφασίζουν. Είναι φάρμακα. Ένα λεπτό. Δεν θα μπορέσετε να τα πάρετε τα φάρμακα. Δεν θα τα πάρετε τα φάρμακα. Κύριε Λουράντο, ελάτε παρακαλώ. Χωνέψτε το, κύριε Μακρύ. Στην αγορά γίνεται μόνο στο επίπεδο της πίστας και της τιμής και της εξυπηρέτησης του καταναλωτή. Πάντως, όλοι οι υπόλοιποι τσαμπουκάδες, κύριε Λουράντο, γιατί και εγώ πειραιώτης είμαι λέτε. Και δεν καταλαβαίνω τους τσαμπουκάδες αυτές που βάζετε. Να σας πω, πάντως, σεβαστείτε, κύριε. Μπορώ να μιλήσω ευγενώς. Μην μιλάτε, δεν θα παρακαλώ. Κύριε, δεν θα σας παρακαλώ. Δεν μπαίνω στο επίπεδο σας. Κύριε Λουράντο, μου επιτρέπετε. Ακούστε. Μισό λεπτό. Πάντως, κύριε Λουράντο, αν ο κύριος Μακρύς... Μισό λεπτό, κύριε Μακρύ. Αν ο κύριος Μακρύς μου εμφανίσει στο σούπερ μάρκετ του το προϊόν αυξημένο κατά 30%, εγώ θα έρθω σε εσάς. Ναι, βέβαια. Έτσι. Δεν θα πάω στον κύριο Μακρύ. Δεν καταλάβατε και ουρλό σήμερα. Αν θέλει η εξυπηρέτηση, μπορεί γιατί να θα πάω στον κύριο Μακρύ που έχει ανέβει 30%. Δεν του το αποκλείει. Εγώ δεν θέλω την εξυπηρέτηση του κύριου Λουράντου και μπορώ να το πάρω. Γιατί μου το αποκλείει. Δώστε καλύτερη τιμή να επικρατήσετε την αγορά. Ελάτε κύριε Λουράντου. Δεν καταλάβατε κάτι. Το φάρμακο δεν μπαίνει στα σούπερ μάρκετ διότι δεν είναι καταναλωτικό αγαθό. Η ίδια η πολιτεία έχει πει για πολυφαρμακεία. Έχει μιλήσει για πολυφαρμακεία στην Ελλάδα. Λοιπόν, περιμένετε. Αυτό είναι φάρμακο. Συνταγογραφεί το πριν από λίγο. Τα αντιβυχικά σιρότητα ναι, αλλά αν θέλω να το πάρω, το παίρνω από εσά χωρί συνταγή. Επομένω, τι σα νοιάζει αυτό, κύριε Λουράντο. Τι θέλει να πει. Κύριε Λουράντο, είναι φάρμακο. Αφού είναι φάρμακο και είναι επικίνδυνο, γιατί μου το δίνετε χωρί συνταγή. Άρα το παίρνω χωρίς συνταγή. Δεν το δίνουμε χωρίς συνταγή. Πώς δεν το δίνετε. Κάνετε το λάθος. Δίνετε. Ακούστε. Αυτό είναι μη υποχρεωτικό συνταγογραφικό. Α, μπράβο. Επομένως, το παίρνω χωρίς συνταγή. Δεν ακούγεται ο κύριος Λουράντος. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Λουράντο. Εσείς είμαστε κύριοι. Ναι. Είμαστε φαρμακοποιοί επιστήμονες και γνωρίζουμε τα φάρμακα. Ναι. Να το ξέρετε να αυτό. Κάτι, κύριε δηλαδή Λουράντο, μπορούμε εμείς... Κύριε Λουράντο, ο Υπουργός Υγείας, μια ερώτηση σημαντική, αν μου επιτρέπετε. Θα δεχόσαστε να πάρετε τα μίσια φάρμακα σε πολυκαταστήματα προσωπικής υγιεινής ή σε σούπερ μάρκετ με φαρμακοποιό. Έτσι. Αυτό το διάμεσο που λέμε. Ακούστε, να σας απαντήσω. Ναι. Το φάρμακο δεν έχει σχέση με το φαρμακοποιό όσο με το φαρμακείο. Είναι ο χώρος του φαρμακείου. Τότε ξέρετε κάτι. Ακούστε με. Ακούστε. Αν πουλιέται στα σούπερ μάρκετ, να βάλουμε φαρμακοποιό. Αν πουλιέται στα μπακάλικα, φαρμακοποιό. Στα περίπτερα, φαρμακοποιό. Να δουλέψουν και γιατρό στα σούπερ μάρκετ. Θα δουλέψουν και οι συναδελφοί σας και άλλοι. Να γιατρό στα σούπερ μάρκετ, δικηγόρο στα σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε, δεν θα διαλύσουν την αγορά τα σούπερ μάρκετ. Αρκετά έχουν κερδίσει. Αρκετά. Μάλιστα. Και ο σούπερ μάρκετ κερδίζει. Από την άλλη πλευρά, κύριε Μακρύ, μου πάντως. Μου επιτρέπετε. Μισό λεπτό, κύριε Λουράντο. Ο Υπουργός Υγείας λέει. Κύριε Λουράντο, μισό λεπτό. Ο Υπουργός Υγείας λέει. Μισό λεπτό, λέω. Και από την άλλη πλευρά, πάντως, κύριε Μακρύ, για να δούμε και την άλλη αυτό. Το γαλατάκι που είναι απλωμένο σε όλα τα σούπερ μάρκετ θα ύψηνε. Δεν το είδα να πέφτει. Ακούστε. Το γαλατάκι, επειδή βάζετε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν έπεσε. Κύριε Λουράντο, επιτρέψτε μου να απαντήσω κάτι που είπε ο κύριος Λυριτζής. Το γάλα
για να το ελέγξεις και να το συζητήσεις, ναι, κατά την άποψή μας, ξεκινάς από το κόστος παραγωγής. Σωστά. Όλοι μιλάνε για το τέλος και δεν μιλάνε για την αρχή. Κύριε αν Μακρύ, τα ζώα που αγοράζουν είναι ακριβά, όμως, αν τα φάρμακα που παίρνουν είναι ακριβά, αν οι βιταμίνες, τα τρόφιμα είναι ακριβά, το βρεφικό γάλα ένα δίκιο, που απελευθερώθηκε, μειώθηκε η τιμή του όταν βγήκε το γάλα από το σούπερ μάρκετ. Άρα πρέπει να τσεκάρουμε το προστάδιο πριν φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Το σούπερ μάρκετ και ο κάθε εμπορικός χώρος είναι κύριε το αποτέλεσμα. Κύριε Λουράντα, για το γάλα θα πείτε, περιμένετε λίγο να μιλήσει ο κύριος Μακρύς. Γιατί σε αυτό που λέει ο Αντώνης ο Μακρύς έχει δίκιο, παιδιά. Πρέπει να πάμε στην αρχή της αλυσίδας. Και πρέπει να διαλέξουμε επίσης και να πούμε, θέλουμε να μείνουν βιομηχανίες οι ελληνικές που έχουν ένα όριο αντοχής με την τιμή που έχουν βάλει. Αν δεν θέλουμε να φύγουν. Τις θέλουμε τις βιομηχανίες. Μου επιτρέπετε. Οι βιομηχανίες λένε ότι εμείς γίνουμε με τόσο. Δεν είναι αυτό μόνο. Κάτω από είναι αυτό φύγαμε. Ότι θέλουμε να αφήσουμε τους οποιουσδήποτε κερδοσκοπούν εις βάρος του παραγωγού και της τελικής τιμής ή δεν θέλουμε. Διότι αυτά που λένε καρτέλ και ασχολούνται όλοι με τα τη λιανική. Τα σούπερ μάρκετ δεν παράγουνε. Είναι μόνο στη λιανική. Τα σούπερ είναι μάρκετ και σε άλλα παράγουνε θέματα καρτέλ. Τα οποία δεν τα έχει ψάξει ποτέ κανείς. Λοιπόν, εσείς με την απελευθέρωση του γάλα το συμφωνείτε, κύριε Μακρύ. Απόλυτα. Απόλυτα. Η ελευθερία και η δημοκρατία πάνω στην αγορά και στο δικαίωμα του καταναλωτή να διεκδικεί καλύτερη τιμή είναι απόλυτη. Μελάτε, κύριε Λουράντο, πείτε για τα γάλατα, γιατί θέλω να ακούσω και την άποψη του καταναλωτή. Από μελέτη που έγινε από το Βήμα, σε αλυσίδα του σούπερ μάρκετ το γάλα πουλιέται 8,65 και στα φαρμακεία 8,56. Το βρεφικό. 8,40 και 8,32 στα φαρμακεία. Έχουμε μελέτη εδώ. Τα γάλατα δεν πέσανε με την είσοδο του σούπερ μάρκετ το τμήμα τότε. Δεν πέσανε. Δεν πέσανε. Και να ξέρετε κάτι, ότι αυτά τα φάρμακα που τα θέλετε τόσο πολύ, κύριε Μακρύ, σας δίνω το λόγο μου, δεν θα τα πάρετε. Ό,τι και να κάνετε, δεν θα κερδοσκοπήσετε εις βάρος του ελληνικού λαού. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μιλιό, αλλά και στον κύριο Ψυχάρη. Η συζήτηση γίνεται.